Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πόσο λίπο πρέπει να φύγει για να κάνει κυλιακού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Hey, γεια σα, φίλοι μου, ζωάνε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιο είμαι, ο Σάριου Κλάζ, λοιπόν. Ε, Καλώ ήρθατε και σε αυτό το βίντεο για το οποίο καταλάβατε από τον τίτλο ότι θα μιλήσουμε για το πόσο λίπο ακριβώ πρέπει να φύγει για να κάνουμε κυλιακού. Εντάξει. τώρα, πριν ξεκινήσουμε, να. Μην ξεχάσει να κάνει like σε αυτό το βίντεο, γιατί όπω ξέρουμε, με κάθε ένα like ανεβαίνει ο μεταβολισμό του κοινού κατά μία μονάδα. Οπότε, αν θε να τρω 5.000 θερμίδε και να μην βάζει λίπο, αυτό πρέπει να κάνει απλά ένα like σε αυτό το βίντεο. Και επίση, θε να το κάνει και για του άλλου. Δεν θε να είσαι αυτό ο κόπανο που απλά καταστρέφει το μεταβολισμό των άλλων. Εντάξει, οπότε, like σε αυτό το βίντεο μόνο μονού αριθμού. 1, 3, 5, 7. Όχι ζυγού. Οι ζυγοί αριθμοί καταστρέφουν το μεταβολισμό. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, το καλαμπούρι στην άκρη, πάμε να ξεκινήσουμε με. Το topic αυτού του βίντεο το οποίο είναι πόσο λίπος πρέπει να φύγει για να κάνουμε κυλιακού. Εντάξει, τώρα Άκου να δει, μπορεί να... να ρωτιέσαι, Σαρό, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Για σου πω, φίλε μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το πρώτο βήμα. Να δει πόσο ακριβώ λίπο πρέπει να φύγει για να κάνει κηλιακού, έτσι ώστε να βάλει στόχο να φύγει αυτό το λίπο, έτσι ώστε να προσπαθεί να φύγει αυτό το λίπο, έτσι ώστε να φύγει αυτό το λίπο. Εντάξει, είναι το πρώτο βήμα. Η στοχοθέτηση. Να βάλει ένα στόχο. Δεν μπορεί να μπει στο αμάξι και απλά να οδηγά και να φτάσει κάπου. Θα φτάσει όπου να είναι δηλαδή. Πρέπει να το μυαλό σου που θε να φτάσει να ξέρει του δρόμου και αν δεν του ξέρει να βάλει το GPS και μετά θα του φτάσει στου δρόμου. Εντάξει. Οπότε, στοχοθέτηση. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ένα βίντεο, ένα μάθημα στο πρόγραμμά μου το οποίο δείχνει βήμα-βήμα ακριβώ τη στοχοθέτηση. Τα πάντα είναι ένα 40 λεπτό βίντεο. Ένα 40 λεπτό μάθημα το οποίο μπαίνει full σε λεπτομέρειε. Και εάν δουλέψουμε κάποιον προσωπικά, θα του πω γιατί θα δω το σώμα του και θα ξέρω ακριβώ πόσο λίπος πρέπει να φύγει, αλλά επειδή δεν σε ξέρω προσωπικά και επειδή μάλλον δεν έχει μπει στο πρόγραμμά μου, θα σε βοηθήσω με αυτό το βίντεο. Εντάξει. By the way, τώρα από το πρόγραμμα, εάν θε να μάθει πώ να χάσει 10 κιλά λίπου σε 3 μήνε, πάρε το link κάτω στην περιγραφή. Εντάξει. Ωραία. Αφού ξεκαθαρίσαμε γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα κόμπλεξ, ένα άγχο, ένα προβληματισμό γύρω από τα κιλά. Εντάξει. Μιλάω για κιλά λίπου. Γιατί μιλάω για κιλά λίπου, γιατί με τα κιλά μετράω το λίπος. Έτσι, είναι μια μονάδα μέτρησης λοιπόν. Οπότε θα με ακούσει να μιλάω πολύ για κιλά, 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 κιλά. Και εκεί παίρνω και την απάντηση του, Σαρό, δεν με νοιάζουν τα κιλά εμένα. Εγώ είμαι υπεράνω. Ε, εμένα με νοιάζει να δείχνω ωραίος. Και θα σου πω ότι αυτό είναι εντελώς ό,τι να είναι και πόντιο. Εντάξει, όπως είπα, η, τα κιλά είναι μια μονάδα μέτρησης, εντάξει, δεν μπορείς να ασχολείσαι με το σώμα σου και να μην μετράς κιλά, Όπω δεν μπορεί να. Δεν, είναι σαν να μου λε, σαρό, θέλω να γίνω εκατομμυρίουχο ή πλούσιο, αλλά δεν με νοιάζουν τα λεφτά, τα ευρώ. Εντάξει, δεν βγάζει κανένα απολύτω νόημα, ξέχνα το. Το ότι έχει κόμπλεξ γύρω από τα κιλά, το ότι έχει ε... ε τρως τρίγκερ κάθε φορά που ακού για κιλά, είναι θέμα που πρέπει δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει απλά ε, να, να... να τα κιλά. Όπω και αν εγώ, εάν έχω κόμπλεξ και τρίγκερ γύρω από το φαγητό, πρέπει να το λύσω και δεν πρέπει να απλά σταματήσω να τρώω. Εάν σταματήσω απλά να τρώω, θα πεθάνω. εντάξει. Το ίδιο ισχύει με τα κιλά. Ε, Πολλέ κοπέλε έχουν θέμα, δεν μπορούν, ε, μπορεί να έχουν περάσει κάποιο οτιδήποτε και απλά να, να είναι full trigger τα κιλά. Όπου σε αυτή την περίπτωση, απλά ε, πρέπει να φτιάξει αυτό το, το, το θέμα, και δεν πρέπει απλά να μη ξανακοιτά τα κιλά και να αποφεύγει τη ζυγαρία όπω δια στο λιβάνι. Και για του άντρε, πρέπει να ξεφορτωθούμε επιτέλου αυτό το κόμπλεξ. Το ότι θέλουμε να είμαστε 100 κιλά και 30% λίπο. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα κιλά γίνεται. Εντάξει. Δεν έχουν σημασία τα κιλά από την άποψη του ότι είναι απλά ένα αριθμό και έχουν τρομερή σημασία τα κιλά από την άποψη ότι είναι μια μονάδα μέτρηση και δείχνει τα βάζει κάτω και μετρά ακριβώ πόση πρόοδο έχει κάνει. Εντάξει. Δεν είναι η μόνη μονάδα μέτρηση, αλλά είναι μια πολύ σημαντική μονάδα μέτρηση. Μονάδα μέτρηση. Οπότε δεν με νοιάζει που δεν σε νοιάζουν τα κιλά. Καλύτερα να σε νοιάξουν εάν θε να πετύχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα και αν θε να φύγει επιτέλου αυτό ο λίπο και αν θε επιτέλου να πετύχει αυτό το σώμα που θέλει. Εντάξει. Κιλά, 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 θα μιλάω για κιλά μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει, τώρα, οκ, okay. οπότε κάνουμε αυτή τη συζήτηση, του λέω φίλε μου, για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να κάνουμε το, τη φίλε μου, για αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε με κιλά και μετά έρχεται η, ε, η, η, στο συμπέρασμα ότι ναι, ναι, σαρό, εντάξει, έχεις δίκιο. Κοίταξε, έτσι όπως με κόβω, νομίζω με 2-3 κιλάκια ε, θα είμαι κομπλέ. Ε, απλά έχω αυτή την κατακράτηση υγρών και εάν το κάνω σωστά, με 2-3 κιλάκια, θα γίνω φέτε. Και εγώ είμαι σε φάση, οκ, okay, ε, μόλι πήρε η Αλίκη τηλέφωνο και ζήτησε τη χώρα των θαυμάτων τη πίσω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, εντάξει. Ε, ε 9 στι 10 φορέ που ακούω, Σαρό, με 2-3 κιλάκια θα με κομπλέ. Ε, όχι, απλά όχι. 13 κιλάκια. 12-13 κιλάκια και ίσω να σε κομπλέ. Εντάξει. Και όταν σου λέω να σε κομπλέ, ενώ με το τι μου έχει πιεσί ότι θε. Δηλαδή δεν θα σου πω ποτέ εγώ πρέπει να χάσει τόσα κιλά. Εσύ μου λε το look που θέλει. Θέλω κοιλιακού, ξέρω εγώ. Σε κοιτάω και λέω: Οκ, okay, είσαι 15 κιλά μακριά από του κοιλιακού. Είναι τόσο απλό. Δεν σου λέω πρέπει ντε και καλά να χάσει 15 κιλά. Μπορεί να χάσει όσα κιλά θε. Μπορεί να βάλει κιλά. Μπορεί να κάνει ό,τι θε αυτή τη ζωή. Απλά σου λέω ότι χρειάζεται για να πετύχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Έτσι. Οπότε, 9-10 περιπτώσει. Όχι, φίλε μου, δεν θε 2-3 κιλάκια. Σωστά. Θε πάνω από 10 κιλά. Οκ. Ένα μπακαλίστικο κανόνα είναι, εάν δεν βλέπει κυλιακού και θε κυλιακού, χρειάζεται τουλάχιστον να χάσει 10 κιλά. Οκ. Πάμε πάλι. Εάν δεν βλέπει κυλιακού και θε κυλιακού, πρέπει να χάσει τουλάχιστον 10 κιλά. Οκ. Τώρα, με 2-3 κιλά τι γίνεται, τίποτα. Δεν θα δει καν διαφορά πάνω σου. Θα δει κάτι ελάχιστο. Okay. Και γι' αυτό μάλλον έχει αποτύχει ξανά και ξανά. Επειδή απλά πα να χάσει 2-3 κιλάκια και καταλαγεί να, ε, να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και μετά λε, μάλλον δεν τα χάσει σωστά. Οκ, ναι, πρέπει να τα χάσει σωστά, αλλά μάλλον πρέπει να χάσει πολύ περισσότερα από όσα έχει στο μυαλό σου. Εντάξει. Και αυτά λέω επειδή Μοιάζομαι, ε, επειδή ε, θέλω να σε βλέπω να πετυχαίνει. Δεν θέλω να σε βλέπω απλά να αποτυγχάνει κάθε ένα χρόνο. Κάθε μία φορά. Εντάξει. Είναι μια αλήθεια που απλά πρέπει να καταπιέσει. Πώ να το κάνουμε. Και δεν είναι κατακράτηση γρών. Και κάτι άλλο. Ω, είναι κατακράτηση. Έχω υγρά. Όχι, δεν είναι υγρά. Άμα μπορεί να το πιάσει, να το ζουλήξει, είναι λίπο. Δεν είναι υγρά. Απλά είσαι μπουλή. <laughs> δεν έχει κατακράτηση. Ε, κατακράτηση γρών τι είναι. Όταν είσαι ήδη γράμμωμένο, έχει κυλιακού, αλλά μία μέρα ξυπνά και είσαι λίγο πιο θόλο. Αυτό είναι κατακράτηση γρών, παιδιά. Δεν είναι κατά κράτηση υγρών ένα, το, το σωσίδιο γύρω από τη γυλιά. Εντάξει. Ε, είναι, είναι, αργό, δεν ξέρω. Είναι αργό. Όταν λε θέλω, ε, θέλω, να στεγνώσω, είναι αργό. Δεν σημαίνει ότι είσαι βρεγμένο και πρέπει να στεγνώσει. Εντάξει. Ε, okay. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είναι, ε, okay. όταν το συζητάμε αυτό, ξέρω εγώ το κοιτάω τον άλλον, του λέω: Οκ, okay, πρέπει να χάσει μάλλον 15 κιλά. Μου λέει: το συζητάμε τέλο πάντων και το δέχεται και λέει: Πώ, πόσα Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω: Γιατί, λέει, Μα τόσα κιλά ήμουνα στο, στο Λύκειο, στο γυμνάσιο. Μου λένε τέλο πάντων μια εποχή, στο γάμο μου, έτσι. Και αυτή την απάντηση την άκουσα μία φορά, δύο φορέ, τρει φορέ, δέκα φορέ, εκατό φορέ. Και απλά άρχισα να σκαλώνω και να τσαντίζομαι, έτσι. Και είμαι σε φάση, Δεν με νοιάζει, μπρο, τόσα κιλά μπορεί να είσαι στη γένα σου. Είναι εντελώ άσχετο. Μπορεί να είσαι 13 κιλά και πάλι θα πρέπει να χάσει 10 κιλά και να πα στα 3 κιλά. Δεν με νοιάζει. Απλά είναι άσχετο. Γιατί μου το λε. Εντάξει. Απλά πρέπει να το κάνει για να πετύχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Οκ, okay. κοίταξε. Α πούμε στο, στο Λύκειο μπορεί να σου να. Ας πούμε είσαι, μπορεί ο άλλο να είναι 80 κιλά. Και του λέω πρέπει να πέσει τα 68 για να πετύχει το αποτέλεσμα που μου λε εσύ ότι θε. Και μου λέει, Οκ, okay, τόσα ήμουν στο Λύκειο. Οκ. Okay. 68 μπορεί να σου είναι στο Λύκειο με 20% λίπο. Τώρα θα σε 68 με 10% λίπο. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει βάλει μια μία οικότητα, μια μια μαζα αλλά δεν είναι 13 κιλά που νόμιζες ότι έχει βάλει μάζα. Είναι 3 κιλά, 4, άντε 5. Εντάξει, που είναι πάρα πολύ καλά, που είναι super. Αλλά δεν είναι αυτό το παραμύθι που πουλάμε στον εαυτό μα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εντάξει, τώρα. Ε, αυτό όλο. Βλέπει ότι, βλέπεις ότι όταν μιλάω με κάποιον, ο τύπο ε, τα έχει όλα λάθο. Έτσι. Από την αρχή. Από το, με το καλημέρα, είναι όλα ένα ε, κακό χαμό μέσα στο μυαλό του. Αυτό είναι ένα βασικό λόγο που απλά ο κόσμο αποτυγχάνει. Έτσι. Όταν ένα σώμα το πετυχαίνει ένα στου χίλιου, ένα πολύ σημαντικό λόγο είναι αυτό. Ότι οι χίλιοι, οι 999, απλά ζουν σε αυτό το παραμύθι. Πουλάνε αυτό το παραμύθι στον εαυτό του. Πουλάνε στο, στον εαυτό του ότι δηλαδή πρέπει να χάσουν 2-3 κιλά, σωστά. Ότι μπορούν να είναι 90 κιλά ε, και να είναι γραμμωμένοι ε, φυσικοί. Πουλάνε πολύ παραμύθι στον εαυτό του και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πετύχει για ότι για να πετύχει αυτό το επόμενο επίπεδο, αυτό το αποτέλεσμα, του κυλιακού που πολλοί άντρε θέλουμε, α πούμε, πρέπει να δεχτεί την πραγματικότητα. Πρέπει να δεχτεί τα πράγματα έτσι όπω είναι. Δεν μπορεί να ζήσει το παραμύθι σου. Δηλαδή, μπορεί να ζήσει το παραμύθι σου, αλλά δεν θα έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λόγο που οι περισσότεροι απλά αποτυχάνουν. Δεν είναι μόνο πειθαρχία, αού, ου, ου, ε, καλή πειθαρχία. καλά όλα αυτά, καλή σκληρή δουλειά, φυσικά δεν αντιλέγω, αλλά παιδιά, πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα ω έχει. Για το πάρουμε από εκεί. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σα άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπί στο αυτο-like και αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι θέλετε να σα σχόλια. ώστε είναι πολύ να προσέχετε για να μην για